Πολλά αυτή την εβδομάδα. Ποιος δεν έχει δικαίωμα να έχει γνώμη ή άποψη για το οτιδήποτε, είτε είναι παρουσιαστής, είτε είναι μανάβης, είτε είναι, ξέρω εγώ, ένας άνθρωπος που κάνει μια δουλειά άκυρη με την τηλεόραση. Οι τηλεθέτες δεν έχουν γνώμη, δεν έχουν τηλεκοντρόλ, δεν αλλάζουν. Δηλαδή, βλέπουνε. Δεν μου αρέσει αυτή η εκπομπή, θα αλλάξω, θα πάω σε μια άλλη εκπομπή. Ναι, δεν το κατάλαβα ποτέ, να σου είμαι ειλικρινής. Και το πιο αστείο της υπόθεσης είναι το άλλο, ότι κανείς δεν ενοχλήθηκε από την κριτική, από αυτά, από τα σχόλια που έκανε για τον κάθε παρουσιαστή. Ενοχληθήκανε για ποιο λόγο έχει άποψη ο Βασάλος και την είπε. Ε, γιατί θέλω και τη λέω γι' αυτό. Και έστειλες και μήνυμα την ώρα της εκπομπής στην Βαλαβάνη, στην Ευρυδίκη. Ναι, γιατί εκνευρίστηκα εκείνη τη στιγμή, κακώς δεν θα πρέπει να το κάνω. Εκνευρίστηκα γιατί λέγανε με ποιο δικαίωμα ο Βασάλος κάνει βίντεο, γιατί έτσι γουστάρει και κάνει βίντεο ο Βασάλος στο YouTube, δεν κατάλαβα. Χωρίς να θίγω και χωρίς να προσβάλλω κανέναν. Αν έθιξα ή είπα κάτι κακό για κάποιον, να πω ναι, καλά κάνανε και μου είπαν για ποιο λόγο κάθεσαι και κάνεις αυτά τα βίντεο στο YouTube. Όχι, σαν τηλεθεατής, έκανα ένα Smasher Pass που είναι ένα διαδεδομένο, πώς το πω, ένα challenge στο YouTube, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και με αυτή την ιδιότητα και με αυτό το σκεπτικό έκατσε και το έκανα. Δεν ήταν ότι βγήκα ως τηλεκριτικός. Δηλαδή, δεν ξεκίνησε το βίντεο και είπα Βασάλος, ο τηλεκριτικός σχολιάζει τηλεοπτικά πρόσωπα. Το πιάνουμε τώρα από τα μαλλιά και το τραβάμε. Δεν υπάρχει κάποιος λόγος να το συνεχίζουμε. Ο κ. Παπανώτα είπε ότι είστε η ελπίδα της τηλεόρασης. Α, ευχαριστώ πάρα πολύ τον κ. Παπανώτα. Το ξέρω ότι το πειρονικά, αλλά δεν πειράζει. Εμένα μου αρέσουν αυτά. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος ελεύθερος. Δεν έχω κάποιον που μου τα λέει ή δεν έχω κάποιον που με στείνει από πίσω και μου λέει. Πες αυτό, κάνε εκείνο, κάνε το άλλο. Έχω δικιά μου βούληση, είμαι ελεύθερος άνθρωπος, ξαναλέω, και αυτά που σκέφτομαι, αυτά λέω αφιλτράριστα. Δεν θα κάτσω ποτέ να μπω σε καλούπι. Και γι' αυτό έχω και δουλειά στην τηλεόραση. Κώστας Τσουρός αρέσει τηλεοπτικά. Εγώ, εμένα, μου αρέσει. Δεν θα κάτσω να σχολιάσω τώρα. Καλέ, πες, αφού τα έχεις πει. Μα δεν το σχολίασα καν στο βίντεο. Αυτό ήθελα να μας πει. Δηλαδή, η καινούργια που έπρεπε να με καταβρίσει, δεν με έβρισε και με βρίσαν οι άλλοι που δεν σχολίασα. Αυτό είναι το παράδοξο της υπόθεσης. Ο Κώστας. Μ' αρέσει, ναι, όταν είναι στην ενημέρωση, μ' αρέσει πολύ. Η κυρία Μελέτη αναρωτήθηκε γιατί στεναχωρηθήκατε. Ναι. Στεναχωρήθηκα γιατί παλιότερα είχε κόψει ένα απόσπασμα από το YouTube. Τις περισσότερες φορές κόβουμε αποσπάσματα από το YouTube και τα παίζουμε στην τηλεόραση. Είχε κόψει λοιπόν ένα απόσπασμα από το YouTube, το οποίο δεν της άρεσε αυτό που είπα. Και το σχολίασε λίγο με έναν τρόπο ο οποίος ούτε εμένα μου άρεσε. Και είχα παρεξηγηθεί. Είχαν ευρεάσει τέλος πάντων εκείνη τη στιγμή, τώρα δεν με νοιάζει καθόλου. Τη γνώμη του κυρίου Κωνσταντάρα την άκουσα, την Λάμπρου. Την άκουσα, είναι σεβαστή. Απλά να μην κάνουμε χαρακτηρισμούς. Αυτό. Αν και είπε ο άνθρωπος ότι το τυχάρπαστος δεν πήγε για μένα. Εντάξει, σεβαστό να λέει ο καθένας ό,τι θέλει. Πώς ότι χαίρεται που είναι δημοσιογράφοι πια στα πάνελ και όχι παίκτες reality. Καλά, από πότε είναι δημοσιογράφοι στα πάνελ? Να τα πιάσουμε ένα τα πάνελ, να δούμε ποιοι είναι δημοσιογράφοι και ποιοι δεν είναι δημοσιογράφοι. Έχω στο μυαλό μου αρκετούς. Κάθε πάνελ πιστεύω ότι έχει άνθρωπο που είναι εκτός τηλεόρασης. Και μην βάζουμε τώρα ταμπέλες, είσαι παίκτης reality, είσαι φούρναρης, είσαι δικηγόρος. Γιατί αν πιάσουμε όλα τα πάνελ, κάθε πάνελ έχει 2 και 3 ανθρώπους εκτός της τηλεόρασης. Αν τους ενοχλεί το να μπαίνουν στην τηλεόραση άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι δημοσιογράφοι, ας γίνει κλειστό επάγγελμα η δημοσιογραφία. Στην τηλεόραση να δουλεύουν μόνο άνθρωποι οι οποίοι έχουν τελειώσει τη σχολή και να τελειώνει η συζήτηση. Το μετανιώσετε, θα ξανακάνετε παρόμοιο βίντεο. Θα κάνω και part 2 τώρα. Με αυτούς που δεν σχολίασα. Λοιπόν, ετοιμαστείτε, έρχεται. Ξέρετε, θα το κόψουμε και θα το ράψουμε. Καλά. Λοιπόν, να πούμε κάποια πράγματα καταρχάς, για να μην έχουμε έτσι και παρεξηγήσεις. Ο Δημήτρης Παπανώτας δεν είπε ειρωνικά αυτό το πράγμα για τον Κωνσταντίνο Βασάλο. Το είχε πει και το εννοούσε έτσι. Είπε την αλήθεια του για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις. Τώρα όμως, να μην λέμε, όταν ακούς έναν άνθρωπο στον Δημήτρη Παπανώτα που γενικά ακυρώνει ανθρώπους ή μπορεί να έχει πιο αιχμηρό σχόλιο σε ανθρώπους να λέει κάτι τέτοιο. Συγκεκριμένο όμως δεν το είπε. Απλά θέλω να σου πω, δυσκολεύεσαι να το πιστέψεις κιόλα. Μην του χρεωθεί του ανθρώπου κάτι τέτοιο, γιατί δεν το είπε και ήταν αλήθεια. Ωραία. Από εκεί και πέρα ήταν λίγο, είναι κάπως προκλητικό
και λίγο αιχμηρό το να λες το έτσι γουστάρω και κάνω το YouTube και μιλάω. Μα το σκάσανε λίγο. Συγγνώμη λίγο. Όταν λες το έτσι γουστάρω και το ποιο είναι δημοσιογράφη στα πάνελ και βλέπεις έτσι μια ένταση στο να θέλει να το πει και μια, να είναι απόλυτο σε κάποια πράγματα. Συγγνώμη, είναι λίγο προκλητικό. Τι είπε που ήταν λάθος. Ναι, μπορεί να είναι και ο τρόπος του. Εγώ και ευγενικό το βρήκαμε αυτά που έχει ακούσει αυτές τις μέρες. Και τα πάνελ ήταν νομίζω λάθος. Μα είπε κάτι που ισχύει. Λέει ότι είναι άνθρωποι σε ομάδες που δεν είναι δημοσιογράφοι όλοι. Ισχύει αυτό, αλλά θέλω να πω ότι φέτος ειδικά έχει έρθει πραγματικά σε μια ισορροπία η τηλεόραση. Τα πιο πολλά πάνελ από αυτά που σκέφτομαι στο μυαλό μου και θυμάμαι τα πρόσωπα έχουν τρομερά δημοσιογραφική υπόσταση. Καλά, εμείς είμαστε νομίζω. Είναι στο μοναδικό πάνελ που είναι. Ναι, αλλά τριμελές και είναι και τρεις δημοσιογράφοι. Οι παρουσιαστές όμως δεν είναι. Και καινούργιο. Δεν έχει σημασία. Και καινούργιο και το πρωινό έχει δημοσιογράφους. Όλοι δημοσιογράφοι. Έχεις δίκιο. Απλά θέλω να πω ότι όντως φέτος είναι μια από τις πιο δημοσιογραφικές χρονιές τα πάνελ. Ρε αγάπη μου όμως, δεν θα βγει ο άνθρωπος να απολογηθεί επειδή είναι σε τηλεόραση και επειδή είναι μέλος μιας παρέας. Να απολογηθεί. Μόνο αυτό θέλω να πω, γιατί είναι παραδέκα και αγχώνομαι. Όχι, μην αγχώνεσαι. Η πιο μεγάλη επιτυχία του Βασάλου είναι ότι μιλάμε όλοι για το βίντεό του. Τέλος, και δεν είναι και τυχαίο που είπε, μιλάω ως τηλεθεατής, ήθελε και να ξεκαθαρίσει, γιατί έχει γίνει κουβέντα για όταν είναι κριτικός, αν μπορεί να κάνει κριτική στα πρόσωπα της τηλεόρασης. Ήθελε να το ξεκαθαρίσει, που σημαίνει ότι έχει παρακολουθήσει και όλα τα σχόλια που έχουν γίνει και όλη τη συζήτηση. Εγώ θέλω να πω ότι συμφωνώ απόλυτα μαζί του. Έχει κάθε ένας δικαίωμα να κάνει οτιδήποτε και εμένα μου άρεσε και το βίντεο του και καλά έκανε. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Δεν με χάλασε καθόλου το. Κάνω ότι γουστάρω, δεν με χάλασε καθόλου η ατάκα αυτή. Δεν θέλει προκλητικό τον τρόπο δηλαδή. Όχι μωρέ, γιατί. Μίλησε στην καθημερινή, δεν μίλησε. Το έτσι γουστάρω τηλεοπτικά δεν το λέω. Πώς θα σου χειριστώ ακόμα και για να γουστάρω. Εμένα δεν σημαίνει κάτι. Αυτό μου άρεσε πιο πολύ από όλα που είπε. Αλλά το κομμάτι, το κομμάτι το δεύτερο που μιλάει για τα πάνελ και για τους δημοσιογράφους, απλά θεωρώ ότι είναι λίγο ισοπεδωτικό. Γιατί αν καθίσω και σκεφτώ τις πρωινές εκπομπές, τυχαία να πάρω, η δική μας θα το ξαναπώ. Είμαστε όλοι δημοσιογράφοι στο πάνελ. Το είπαμε και πριν ναι, από αλλά θέλω να πω ότι όλες. Μετρήσαμε τις εκπομπές. Το θέμα είναι ότι ο Κωνσταντίνος λέει. Όχι, θέλω να πω ότι αυτό που λέει ο Κωνσταντίνος είναι ρε παιδί μου ότι υπάρχουν ακόμα στα πάνελ και άνθρωποι που δεν είναι δημοσιογράφοι. Να μην ισοπεδώνουμε τα πάντα, ρε παιδί μου αυτό. Εγώ λέω και να κάνει και επιτέλους να αφήσουμε τον Κωνσταντίνο Βασάρο στην ησυχία του. Αλλά κανένα όρεσε και εσύ, άμα ξεχάσει το βίντεο, θα ξανακούσει. Καλά, βρε, δεν ήθελε την ησυχία του σε αυτό το κομμάτι. Θα άλλο αυτό. Αν και εσύ τα ήθελε ο. Αν θέλει το Part 2 να το φτιάξει και να μας το δώσει αποκλειστικά πρώτα. Δεν έχουμε πρόβλημα. Part 2 για να μιλήσει για αυτούς που δεν έχει μιλήσει. Γιατί για μας δεν είπε τίποτα. Η αλήθεια είναι ότι αν μέχρι με εμένα ο Κωνσταντίνο Βασάρο και λέει κάτι αρνητικό, δεν μ' αρέσει να βλέπω τη Χατζηδού που τη σπάει. Θα έλεγα, λέει τη γνώμη του αυτή τη στιγμή που τη λέει με ευγένεια. Μα δεν πρόσβαλε κανέναν. Λοιπόν, θα σε βρω που κανείς να μπει σε κάτι τέτοιο. Πάμε σε διάφορα.